Πάμε να συνδεθούμε τώρα κατευθείαν με Skype στην Αθήνα και να φιλοξενήσω ένα φίλο από τα παλιά, όπως είπα και πριν, τον Κωνσταντίνο Μενούνο. Νάτος, ο ένας και ο μοναδικός. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Χριστός Ανέστη, να πούμε κιόλας. Αληθώς ο Κύριος. Χρόνια πολλά σε όλους. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω και τα λέμε τηλεοπτικά, φίλε Κωνσταντίνε. Τα είχαμε πει αρκετά χρόνια πριν. 6 χρόνια. Πέρασαν 6 χρόνια. Πώς περνάει ο καιρός, Κωνσταντίνε. Πέρασαν 6 χρόνια, αλλά εμείς δεν έχουμε αλλάξει. Αυτό ήθελα να σε πω, ρε φίλε. Το μυστικό δηλαδή που δεν αλλάζει, εσύ ίδιο σε βρίσκω, δηλαδή. Και εσύ δεν έχουμε αλλάξει. Τουλάχιστον η διάθεσή μας παραμένει το ίδιο. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικότατο, αδερφούλη. Σημαντικότατο. Θέλω να ρωτήσω πολλά πράγματα. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει κατευθείαν να ξεκινήσω να μάθω πράγματα. Τι έχασα σε αυτά τα 6 χρόνια τα τηλεοπτικά που έχουμε να πούμε και να έρθουμε και στο σήμερα και στην εξαετία που χάσαμε. Τι γίνεται αυτό το καιρό, δηλαδή πού σε βρίσκουμε αυτό το διάστημα. Ξεκινάω τώρα λίγο. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα. Είμαστε, Μπάμπη μου, είμαστε στα μαζέματα που λέμε, γιατί κλείνει η σεζόν, το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι είναι. Τελειώσαμε την παράσταση των Βυσσινόκηπων του Τσέχοφ στην Αθήνα, που παίζαμε στο θέατρο Μικρό Broadway επί 2 συνεχόμενες χρονιές. Μάλλον θα το πάμε και του χρόνου, γιατί πήγε αρκετά καλά. Τελειώσαμε αυτή την παράσταση των ενηλίκων, αλλά συνεχίζουμε την παιδική παράσταση, το κουνουπάκι πάκι πάκι, που ξεκινήσαμε πρόσφατα. Και νομίζω ότι πάει τέλεια και αυτή η παράσταση. Τι είπες, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Και από ό,τι βλέπω και στα social και γενικότερα, πάει πάρα πολύ καλά και αυτή η παράσταση. Πάει πολύ καλά. Είμαστε κάπου σταθερά στο θέατρο Ημέρας, εδώ στην Πανόρμου, στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά κάνουμε και περιοδία και tour σε όλη την Ελλάδα, όποιος μας καλέσει. Γι' αυτό η ευκαιρία είναι. Καλέστε μας και εσείς στη Θεσσαλονίκη να έρθω, γιατί θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, και να πούμε ότι και η ευέλεια της Βεργίνας τηλεόραση είναι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι στην Κύπρο, στην αγαπημένη που μας βλέπει και η Κύπρος από τη Βεργίνα Κύπρου. Την αγαπώ την Κύπρο, γιατί έχω και εγώ πολλούς φίλους Κύπριους, καλλιτέχνες. Έχουμε και τη Βεργίνα Κύπρου και σε βλέπω και να στείλεις χαιρετίσματα που θέλεις. Εννοείται. Βεβαίως, αγαπούμε Κύπρο. Πήγαν και πολύ γνωστοί καλλιτέχνες που είναι φίλοι μου εκεί πέρα και αυτές τις μέρες τις Άγιες του Πάσχα. Και εγώ τώρα σήμερα επέστρεψα και με πιάνετε ξαπίνης. Μόλις μπήκα σπίτι. Και ευχαριστούμε που ήθελα να το πω αυτό. Ήθελα να το αφήσω στο τέλος, αλλά μου δίνεις πάσα. Να ευχαριστήσω δημοσίως για την τιμή που μας κάνεις, γιατί ταξίδευες και παρόλα αυτά ο χρόνος σου ήταν πολύ περιορισμένος, μας τίμησες και είσαι εδώ στην παρέα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδίας. Μπήκα σπίτι μέσα, τα πέταξα όλα που λέμε, ξέρεις, γιατί όλο αυτό θέλει και μια προετοιμασία. Βέβαια. Να συντονίσεις την κάμερα, να στείλεις το υλικό, όπως μου είπες. Βέβαια. Είπα και θα βγω στο φίλο μου και αστρέφω. Άρε Κωνσταντίνε, γι' αυτό σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Να θυμίσουμε και στον κόσμο ότι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος είναι και χορογράφος, είναι και ηθοποιός. Έχω ξεχάσει κάτι. Είσαι πολύ εργαλείο, ρε φίλε. Είμαι πολύ εργαλείο, γι' αυτό με επιλέγουν και στις δουλειές. Έχω το πακέτο, έτσι πάει. Έτσι είναι. Καλό είναι αυτό, σε όποιο επάγγελμα και να είσαι, καλό είναι ο άνθρωπος που θα τον πάρουν για μια δουλειά να κάνει αρκετά πράγματα και για να συμφέρει οικονομικά, αλλά και να διευκολύνει και την όλη κατάσταση. Βέβαια, το σημαντικότερο είναι να είσαι καλός συνεργάτης, γιατί από αυτό ξεπάσχουμε τις περισσότερες σημαντικό. Δουλειές. Σημαντικό. Εντάξει, είτε είναι στο καλλιτεχνικό κομμάτι, είτε είναι σε κάποιες άλλες δουλειές. Οι συνεργάτες είναι το πιο σημαντικό. Μεν παίζει ρόλο η γνώση, το ταλέντο, η ικανότητα, αλλά έτσι πως έχουν τα χρόνια, τα βλέπεις κι εσύ, πάσχουμε από καλούς συνεργάτες. Σημαντικό αυτό που λες. Εγώ δόξα τω Θεώ έχω πολύ καλούς συνεργάτες εδώ. Και είμαι Γι' αυτό είσαι και τόσα χρόνια και συνεχίζεις, Πάπη μου. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτικό. Και έχεις και αυτή την επιτυχία. Αυτό, όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει κάτι και συνεχίζει, κάτι σημαίνει αυτό. Αν κάποιος ξεκινήσει και τέλει χαθεί όλο αυτό ή τέλος πάντων μείνει στάσιμος, δεν πάει λίγο παραπέρα, αυτό τι σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει όχι καλά. Όσον αφορά τις γνώσεις, τις ικανότητες, κάτι δεν πάει καλά με το επικοινωνιακό, με την ψυχολογία του, με τον χαρακτήρα του. Όταν κάποιος όμως εξελίσσεται μέσα από αυτό και προχωράει ή παραμένει για πολλά χρόνια, αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει καλά, ότι κάτι καλά δουλεύει.
Βέβαια. Διαβάζω εδώ τώρα τα πράγματα που με έχει στείλει στο βιογραφικό και πού να σταθώ και πού να βρω. Δηλαδή, κάνεις μαθήματα χορού, Λάτιν, Αργεντίνικο τάγκο, στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος και είναι πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο όλο αυτό που κάνεις, φίλε Κωνσταντίνε. Επίσης, κάνεις μαθήματα χορού και κινησιολογίας, αρκετά πρόσωπα γνωστά από το καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και από το δημοσιογραφικό χώρο. Μπορούμε να αναφερθούμε τι ακριβώς γίνεται για όλα αυτά που μας λες. Ναι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι μέσα από το χώρο, όσον αφορά ιδιαίτερα το καλλιτεχνικό, κάποιοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα ή φέρουμε σε δυσκολία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω, για κανένα δύο ονόματα θα σας πω που ξέρω ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να μην θέλουν να το πούνε κιόλας, αλλά ξέρω ότι σίγουρα η Εύη Καπάτα, η Κύπρια, η τραγουδίστρια, η Εύη μας, η Εύη Καπάτα, που είναι και πρέσβυρα τουρισμού Κύπρου, κάνει κινησιολογία. Πολλά χρόνια τώρα μαζί μου, γιατί όταν κάνει κάποιες παραστάσεις στην Κύπρο, που ταξιδεύει πολύ συχνά, τα χρειάζεται τα μαθήματα. Και πολλοί άλλοι. Επίσης, αν και από το δημοσιογραφικό χώρο και από το δικό σας χώρο υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κάποια μαθήματα για να μπορούν, ξέρεις, όσο να είναι ειδικά του δημοσιογράφου, η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και θέλουν λίγο μια εκτόνωση, μια έτσι εναλλαγή πραγμάτων. Βέβαια, βέβαια. Που βοηθάει πολύ αυτό. Και μου αρέσει και διαβάζω επίσης και χορογραφίες γάμου σε πολλά νέα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν, λέει, κάτι ιδιαίτερο την ημέρα του γάμου τους. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο επίσης. Βέβαια, βέβαια. Ειδικά τώρα που ο καιρός ανοίγει και θα υπάρχουν πολλοί γάμοι, εννοείται υπάρχουν πολλά ζευγάρια που κάνουν έτσι τη δικιά τους χορογραφία, το δικό τους αυτό κομμάτι εισαγωγής και είσοδου στο γάμο τους. Που θέλουν να φτιάξουν κάτι ιδιαίτερο από το να χορέψουν απλό μπλουζ που λέμε. Και έτσι, με το τραγούδι της επιλογής τους προσαρμόζουμε διάφορες χορευτικές κινήσεις και παρουσιάζονται. Να συνεργαστούμε κιόλας, γιατί και εγώ έχω την πίεση με τον κουμπάρο μου, τον Αντώνη τον Σάλο, που έχουμε κάνει μια εταιρεία εκδηλώσεων και οργάνωση γάμων. Παίζουμε μουσική εκεί. Να φέρουμε και Κωνσταντίνο Μενού, να σε έχουμε στο μενού μας, αν εννοείται, να σε προτείνουμε στα ζευγάρια. Το λέω και δημοσίως, είδες. Τι να πω. Πολυεργαλείο, εσύ ρε Κωνσταντίνο, όμως τι κάτι από όλα αυτά, χορογράφος, ηθοποιός, εσύ τι σ' αρέσει πιο πολύ, ρε παιδί μου, δηλαδή, ποια τα δύο τα αγαπάς, εννοείται, αλλά κάπου... Όχι, να σου πω κάτι. Βασικά, εντάξει, κυρίως μου δουλειά είναι της κίνησης, της χορογραφίας, αλλά όλα αυτά μετά έχουν και μία εξέλιξη. Καμιά φορά είναι πράγματα που δεν τα περιμένεις. Προκύπτουν στην πορεία του χρόνου και είναι και οι εκπλήξεις της ζωής που λέμε, καλλιτεχνικές εκπλήξεις της ζωής. Μετά ο δρόμος, βέβαια, από τη στιγμή που ασχολείσαι και με το θέατρο, καταλαβαίνεις ότι αν υπάρχει και μια βάση ταλέντου και γνώση, μπορείς να παίξεις και σε έναν πολύ καλό ρόλο που να έχει μια ιδιαιτερότητα, να έχει ένα πακέτο όσον αφορά, εκτός από ερμηνείας, να έχει και κίνησης, να έχει και χορό. Που αυτό στις μέρες μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο και απαιτείται πάνω στη σκηνή. Και διαβάζω... Ναι. Ναι, εδώ πέρα χρειάζεται πολλές φορές να έχεις και μια καλή φωνή αξιοπρεπέστατη για να μπορείς να υποστηρίξεις θεατρικά κάποια κομμάτια. Οφείλουμε, όταν ασχολείσαι επαγγελματικά με αυτό, όλο αυτό να το εξερευνείς, να το ανακαλύπτεις, να το ψάχνεις και όταν προκύπτει κιόλας να το καλλιεργείς. Και μαθήματα φωνητικής έχω ξεκινήσει. Εννοείται, γιατί είναι κάποιοι ρόλοι που απαιτούν να έχεις και μια καλή αξιοπρεπέστατη φωνή. Και αυτό που φροντίζουμε να το κάνουμε, βέβαια. Όταν σε ενδιαφέρει αυτό που κάνεις και θέλεις να προχωρήσεις. Και το αγαπάς πάνω απ' όλα. Και το αγαπώ. Δεν θα ξέρεις όμως κάτι, γιατί είναι πακέτο πραγμάτων αυτό. Βέβαια. Είναι πακέτο πραγμάτων πάνω στη σκηνή και μου αρέσει αυτό το σύμπλεγμα πραγμάτων καλλιτεχνικά, το πάντρεμα. Γιατί με εξελίσσει και εμένα και σαν άνθρωπο και ανακαλύπτω και άλλες καλλιτεχνικές πτυχές μου. Βέβαια. Διαβάζω κιόλας επίσης ότι συμμετείχες και στην καθημερινή σειρά Ηλιός του Αντένα. Είχες παίξει και εκεί, Κωνσταντίνε, σωστά? Ναι, είχα κάνει κάποιες εμφανίσεις και εκεί. Ναι, τηλεοπτικά. Φάβερες να παίξει κάποιο σύριαλ πάλι. Γιατί τώρα... Να συμμετέχω στην σειρά του Παΐσιου που έχει βγει στο Mega Channel. Βέβαια. Και συνεχίζει. Αλλά δεν πρόλαβα, δεν το αντιληφθήκα μέσα ώστε να κάνω το casting, να μπορώ να έχω μια ευκαιρία μήπως και συμμετέχω. Είναι όμως κάποιες τηλεοπτικές σειρές, βέβαια, που θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω. Είσαι. Από αυτά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα, ποιες δουλειές σου έχεις ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, Κωνσταντίνα μου?
Καλλιτεχνικά τώρα, θεατρικά και όχι μόνο. Τη φετινή δουλειά, τον Βυσσινό Κηπό, Μπάμπη, τον ξεχωρίζω γιατί έχω έναν ρόλο ιδιαίτερο μέσα στην παράσταση, έναν ρόλο έκπληξη. Και εκεί ανακάλυψα ότι είμαι και κωμικός ηθοποιός, δεν το είχα ανακαλύψει πρωτέστως. Και έτσι πρωτίστως δεν το είχα ανακαλύψει και μου δόθηκε ευκαιρία εκεί να παίξω και κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ έξω από μένα, αλλά πάρα πολύ έξω από μένα. Και αυτό επειδή ήταν λίγο πρόκληση και επειδή παίζεται επί δύο συνεχόμενες χρονιές και πάλεψαμε πάρα πολύ για αυτό το έργο και είχε και επιτυχία, θεωρώ ότι είναι ένα καλό κομμάτι στο βιογραφικό μου. Και θα το θυμάμαι για πάντα. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια και του χρόνου. Από ό,τι έχουμε μιλήσει με την διεύθυνση, θα είμαστε και του χρόνου με το καλό. Αλλά σίγουρα είναι ένα κομμάτι που θα το κρατώ μέσα μου και καλλιτεχνικά. Και στην ψυχή μου, αλλά και καλλιτεχνικά. Είναι ένα καλό λιθαράκι καλλιτεχνικά. Αυτό πάρα πολύ καλό. Όπως και τα μαθήματα χορού που προανάφερες προηγουμένως στο Φάρο Τυπλών Ελλάδος στην Καλλιθέα που κάνω εδώ και δύο χρονιές. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, δεν το έχω ξανακάνει. Είναι μια εμπειρία ζωής. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Βέβαια. Για όσο είμαι εκεί. Και φυσικά δεν θα ξεχάσεις και το πρόσφατο πράγμα που διαβάζουμε, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Έξοδος Μεσολογγίου μέσα από τη δική μου ματιά. Δηλαδή και αυτό βραδεύτηκες και θέλουμε να μας μιλήσεις για αυτό και για αυτή τη δουλειά, φίλε. Ναι, Μπάμπη, αυτό δεν το περίμενα καν. Γιατί αυτό, επειδή είναι η καταγωγή της μητέρας μου από το Μεσολόγγι, κρατάω από εκεί, κατά το ίμιση από της μητέρας μου στην Ιερά Πολύ Μεσολογγίου και από τον πατέρα μου Αρκαδία. Όταν πήγα να συμμετέχω στην αναπαράσταση της Εξόδου Μεσολογγίου, που παρελάζουν κάθε χρόνο και όλη αυτή η συμμετοχή σε αυτή την εορτή που γίνεται, Παύλα Μνημόσυνο των Πολιορκημένων, το κράτησα σαν ενθύμιο. Ήρθε και ο κινηματογραφιστής και φωτογράφος και πολύ καλός μουσικός, δάσκαλος μουσικής, ο Λεωνίδας, ο Στούμπος, καλή του ώρα και στο Μεσολόγγι. Και ο Λεωνίδας μου είπε να σε κινηματογραφήσω, να το τραβήξω λίγο σε βίντεο όλο αυτό, να το θυμάσαι. Γιατί συνήθως δίνεσαι μέσα στο σπίτι το πατρικό, σε δίνει κάποια μεσολογγίτισσα εκεί του τόπου, αν δεν γνωρίζεις εσύ, γιατί έχει μια σειρά πραγμάτων να ντυθείς με τα διάφορα αντικείμενα του πολεμιστή, του συμμετέχων στην παράσταση. Και εκεί η φίλη μου η Τασία, η Καλιάφα Κότσαλου, βρέθηκε εκεί να με βοηθήσει να ντυθώ. Ο κύριος Πλακίδας, ο Νίκος, μου δώσε την φορεσιά. Και ο Λεωνίδας, ο Στούβος, θέλησε να το τραβήξει σε βίντεο. Και έτσι βγήκε αυτό και το ωραίο βίντεο, πλάνα. Το οποίο μετά ο Χρήστος ο Αρφάνης, ο σκηνοθέτης, εδώ στην Αθήνα που το συζητάγαμε και έχουμε κάνει πολλές δουλειές και με τον Χρήστο και θεατρικά τώρα τελευταία, και μου λέει γιατί δεν το κάνουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο σαν ντοκιματέρ, να το στείλουμε σε διάφορα φεστιβάλ να δούμε τι μπορεί να αξιολογηθεί, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Και λέω, εγώ το τράβηξα για ενθύμιο, απλά να το έχω αυτό. Πώς μπορεί να γίνει το ντοκιμαντέρ, μου λέει, ας το πάνω μου. Το ένωσε, το έφτιαξε, το έβαλε μουσική επένδυση, το έκανε το μοντάζ, ξέρεις, έφτιαξε την εικόνα λίγο. Και όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε στο πρώτο φεστιβάλ, μετά ακολούθησε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, μέχρι έβδομο, όγδοο φεστιβάλ. Και όχι μόνο εντός Ελλάδας, και στο εξωτερικό, μέχρι και το Σαν Φραντζίσκο. Και λέω, πώς μπόρεσε τώρα όλο αυτό να βρεθεί από ένα ενθύμιο που θα το είχα στο αρχείο μου, να βρεθεί μέχρι το Σαν Φραντζίσκο και να πάρει διακρίσεις. Ώσπου τώρα κοντά στην Έξοδο Μεσολογγίου, που ήταν η φετιακή εορτή, πήρε το έπαθλο, το τρόπαιο, καλύτερο ντοκιμαντέρ. Βγήκε μέσα στη δεκάδα. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνη. Αυτό μας έδωσε έτσι και μια δικαίωση στο ότι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ ότι όλο αυτό με το που άρχισε να το στέλνουμε, μετά ξέρεις, αρχίζει να πορώνεσαι και λες, ας το στείλω και σε κάποιο άλλο φεστιβάλ. Να το στείλω και σε κάποιο άλλο φεστιβάλ. Ίσως και κάτι γίνει με όλο αυτό. Και όμως μετά από όλα αυτά έφτασε στο τελικό αυτό αποτέλεσμα και μείναμε όλοι έκπληκτοι, χαρούμενοι, ευτυχείς και πάνω απ' όλα νιώσαμε μια μεγάλη τιμή για αυτή τη μεγάλη ορτή που γίνεται στη Μεσολογγή και για και εγώ έχω κάποιες ρίζες εκεί από τη μεριά της μητέρας μου και το πατρικό αυτό σπίτι το οποίο έχουν
γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές εκεί, 100 χρονών σπίτι, και αντιλαμβάνεστε ότι όσο να είναι, θα μείνει πολύ χαραγμένο και αυτό στη μνήμη μου. Βέβαια. Και στην ψυχή μου. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μου έχουν πει, δεν γνωρίζω ακόμη, ας έχει πάρει αυτό το τρόπο και αυτό το έπαθλο, μπορεί να συμμετέχει και σε άλλα τόσα φεστιβάλ και να παίρνει συνέχεια διακρίσεις ανά τους αιώνες των αιώνων. Βέβαια. Είδες, άρα αυτό που αγαπάς και το κάνεις μέσα από την ψυχή σου, βλέπεις ξαφνικά ότι μπορεί να πάρει έκταση και να γίνει, ρε φίλε, αυτό που έγινε. Με την ναι, παίζει ρόλο και η ομάδα όμως, Μπάμπη, γιατί εντάξει, το είχα έτσι, αλλά μόλις βρέθηκαν οι άνθρωποι και μου είπανε, Κωνσταντίνε, με παρακινήσανε. Κάνει και αυτό, γιατί θέλω και λίγο παρακινήσει και σαν άνθρωπο. Και μου λένε, άντε να το κάνουμε αυτό. Άντε να... Είναι ωραία. Ενώ υπήρχαν στο διαδίκτυο χιλιάδες τέτοια ντοκιμαντέρ και διάφορα βίντεο τα οποία έχουν τραβήξει παλαιότερα και μέχρι και σήμερα, γιατί κάθε χρόνο τραβάει κόσμο διάφορα έτσι, βίντεο όσον αφορά την προετοιμασία, την παρέλαση και όλη την διαδικασία αυτή. Αλλά κανένα δεν το είχε στείλει για κάποιο φεστιβάλ να συμμετέχει. Ήταν το μοναδικό. Εγώ θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω ότι πρωτοτυπήσαμε και τα καταφέραμε χωρίς καν να το έχουμε σκεφτεί, αποφασίζοντας το τελευταία στιγμή. Εγώ θα σε παρατρύνω, επειδή έχουμε και από την προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν 6 χρόνια, επειδή γνωρίζουμε εμείς που σε ξέρουμε και ο κόσμος ο περισσότερος, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δημόσιες σχέσεις με την καλή έννοια, το λέω, το εκμεταλλεύομαι. Και μην ξεχνάμε ότι είσαι και ξάδερφος της Μαρίας Μενούνο, Αυτά μην τα, τα ξεχνάμε. Με τη Μαρία είστε ξαδέρφια. Πρόσφατα έμαθα τη βάρτισε και το παιδί της. Ήσουν καλεσμένος, πήγες. Δεν ξέρω. Δεν μας ρεπό. Δεν πήγα. Μπάμπη μου δεν, γιατί εκτός αυτού κιόλας εγώ λόγω δουλειάς μέχρι πρότινος τώρα ήμουν εδώ. Δηλαδή και τις μέρες αυτές της Άγιος του Πάσχα που ξέφυγα για λίγο είχα πάρα πολύ λίγο χρόνο. Έχετε επικοινωνία με τη Μαρία τη Μενούνο. Εννοείται. Το είδε. Της το στείλε στο ντοκιμαντέρ. Της το είχα στείλει, βέβαια, της το είχα στείλει. Έτσι κι αλλιώς την παρακολουθώ και μου παρακολουθεί στα social και όταν μιλάμε και με το... Τι άνθρωπος είναι αυτή η Μαρία Μενούνος, ρε φίλε, εσύ που τώρα που τη ζεις και σαν σόι που είστε, να μάθουμε κάτι και για το μαράκι, γιατί τη θαυμάζουμε, είναι μια σπουδαία... Βέβαια, είναι το καμάρι όχι το δικό μας μόνο το της οικογένειας, είναι το καμάρι όλης της Ελλάδας, Μαρία. Γιατί εκτός από μία διεθνής περσόνα, είναι όμως και ένα πολύ απλό παιδί. Μια κοπέλα της διπλανής πόρτας που είναι πολύ σπουδαίο αυτό, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι ειδικά εδώ στην Ελλάδα με το που κάνουμε κάτι μικρό ως επιτυχία... Καβαλάμε το καλάμι και πάμε για ψάρεμα. Είμαστε, καταλαβαίνεις. Η Μαρία, παρόλο που είναι ένα διεθνές πρόσωπο, παραμένει η ίδια, απλή, πολύ προσιτή, πολύ θετικό πλάσμα, πάντα χαμογελαστή και αισιόδοξη. Τώρα που έγινε και η μαμά και βάφτισε και το παιδί της, έχεις καμιά επικοινωνία πρόσφατη, πώς νιώθει, πώς αισθάνεται γενικότερα? Πάρα ευτυχισμένη, πολύ χαρούμενη, ολοκλήρωσε την χαρά της και την ευτυχία της στη ζωή της με αυτό το παιδί. Εύχομαι να είναι καλά, να έχει την υγεία της πάνω απ' όλα και να μεγαλώσει τη μικρή Αθηνά έτσι όπως επιθυμεί και η Αθηνά να είναι πάντα ευτυχής και γερή. Κλείνοντας, επειδή ψάξαμε λίγο τα social και με τον αρχισυντάκτη εδώ, έγινε και θέμα λόγω της γιαγιάς που είναι 106 χρονών. Είναι, τι έχει γίνει εκεί? Η γιαγιά ήταν και εκείνη έτσι ένα σπουδαίο μυαλό και λέω ήταν, γιατί μας έφυγε πρόσφατα. Δεν ξέρω αν το πω. Συλληπιτήρια, δεν το γνώριζα αυτό, να πω την αλήθεια. Μας έφυγε πρόσφατα όμως. Ναι, η γιαγιά 106 χρονών. Μας έφυγε την ημέρα της Παπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Ακριβώς όταν έκλεισε τα 106 της χρόνια γεμάτα. Έφυγε από κοντά μας, αλλά έφυγε πλήρης ημερών, αλλά έφυγε και όπως ήθελε. Γερή, δυνατή. Βέβαια. Και ήξερε και τι της γινόταν μέχρι τελευταία στιγμή. Απλά ήταν η στιγμή της. Το είχε καταλάβει, το ένιωθε και ήταν και έτοιμη κιόλας. Όπως έπρεπε. Τι να πεις, εντάξει. Ήταν σπουδαίο μυαλό όμως, Μπάμπη. Και όχι μόνο σπουδαίο μυαλό, ήταν χορευταρού. Μοίραζε χαρά και αισιοδοξία. Εγώ βλέπω ότι όλο το σόι είστε δυναμικοί, καλά, καλοί άνθρωποι και δημιουργικοί και έξω καρδιά. Αυτό είναι σημαντικό. Θετική σκέψη, θετικά μυαλά, καλοπροαίρετη και όλα καλά. Και με πολύ πολύ αγάπη για όλα, για όλα μας γύρω. Πώς θα περάσουμε το καλοκαίρι κλείνοντας, τα σχέδια τα τελευταία για το Summer 2024, τι έχεις να μας πεις κλείνοντας? Είμαστε σε περιοδία με το κουνουπάκι, πάκι, πάκι.
Πάκι, πάκι, κουνουπάκι. Δεν σου θυμίζει κάτι το πάκι, πάκι πρόσφατα κιόλας μου είπανε. Εγώ δεν το θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια, ότι κάποιο πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγανε πάκι, πάκι, παλαιότερα. Α, κάτι και τον λέγανε πάκι. Και λέω μετά, ποιο πρόεδρο Δημοκρατίας, δεν το θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι τον Παυλόπουλο, λέγανε. Δεν θυμάμαι, ποιον λέγανε, μωρέ, το... Προκόπης Παυλόπουλος, Προκόπης Παυλόπουλος, μου λένε με τον Κοντρόλ. Ναι. Και εγώ δεν το ξέρα και μου λένε, γιατί είχα βγει σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, στη Real News συγκεκριμένα, και στη Real, και μου έκανε εντύπωση που δημοσιογράφοι τα βγήκαν να μιλήσω για την παράσταση, έτσι το κάνανε έτσι πλάκα, χαβαλένα μεταξύ του. Και μετά σκέφτηκα ότι μάλλον του θύμισε και αυτόν πολλά πράγματα από το παρελθόν. Έτσι. Είμαστε με το κουνουπάκι πάκι πάκι στην περιοδία σε όλη την Ελλάδα και σε μια σταθερή βάση μέχρι να κλείσει η σεζόν. Γιατί πλέον καλοκαιριάζει, θα μπορούμε να είμαστε κλειστά μέσα στα θέατρα, θα είμαστε σαν ανοιχτά πλέον. Και κλείνουμε και τα μαθήματα φόρου που κάνω στο Πάρο Τυφλών με το καλό τέλος του Μαΐου. Και μετά έπειτα μπάμπι μου να κάνουμε και λίγες διακοπές. Βέβαια, επιβάλλεται Κωνσταντίνε. Και πολύ χάρηκα που μου είπες και τηλεφωνικά και θα το πω και στον αέρα που στην Αθήνα στο Ζάπικ το βράδυ μας πετυχαίνεις και μέσα από το Smile που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και μας βλέπεις. Σας έχω πετύχει. Σας έχω πετύχει και Αθήνα. Σε Ζάπικ που έχω κάνει και έχω μείνει και σας έχω βέβαια παρακολουθήσει μέχρι τέλος. Γιατί ήθελα να δω τι έχει αλλάξει από τα τότε χρόνια που είχα έρθει εγώ τότε στην εκπομπή. Και σας είχα δει στο Smile, ναι, το κανάλι σας είχα δει και σας είχα παρακολουθήσει. Και λέω, αχ, τι γυμνώ, αστήθηκα και λέω, πότε θα πάω σε αυτήν την Θεσσαλονίκη, που λέω, θα πάω και λέω, θα σε καλέσουμε και μία από κοντά, εννοείται Κωνσταντίνε μου. Σου εύχομαι τα καλύτερα, πάντα επιτυχίες να έχεις. Και ειλικρινά ευχαριστώ για το χρόνο, γιατί ξέρω ταξίδεψες και ετοιμάστηκες μόνο και μόνο για την εκπομπή μας. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε την καλή διάθεση, γιατί όχι, γιατί αγαπάμε εσάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και την εκπομπή. Να και είχαμε την καλή διάθεση να πούμε βεβαίως να τα πούμε, γιατί όχι. Τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά.